Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήριά μας λοιπόν στη Λίτσα. Κάτσε, έχω στην τσέπη το δεύτερο βραβείο. Λοιπόν, όπα. Έχω πολλά χαρτιά εδώ πέρα στην τσέπη. Το δεύτερο, εδώ έχουμε ισοψηφία. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε δύο βραβεία στη θέση του δεύτερου. Είναι το πιάτο 6 και το πιάτο 14. Το 6 και το 14. Να έρθουν να παραλάβουν τα βραβεία τους. Βασιλάκη, Ελένη και... Και Όλγα Μάμαλου. Και Όλγα Μάμαλου. Θα μας εξηγήσει ο Παύλος ο Σοέρας γιατί βραβεύτηκαν και έχουν πάρει τη δεύτερη θέση. Ποια νούμερα, ποια νούμερα είναι. Το 6 και το 14. 6 και 14. Λοιπόν, ήταν μία σάλτσα. Το νούμερο 6 ήταν μία σάλτσα κόκκινης πιπεριάς. Ήταν πολύ απαλή η γεύση της, πολύ όμορφη. Δένει πάρα πολύ με το μακαρόνι. Ήταν προϊόντα από την περιοχή. Με εντυπωσίασε. Να μας πει κάτι δημιουργός. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο μου, λίγο, Σπύρο. Καλούδι. Λίγο, λίγο. Πέτρο, πέτρε σαν πολλά τους κοπέλες, θα φαίνεται. Από εκεί οι κοπέλες. Το νούμερο 14 ήταν μια σάλτσα τόνου. Ήταν ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, γιατί συνδύασε κάποιος τον τόνο πρώτα απ' όλα. Θα μπορούσε να ήταν και φρέσκος, δεν πειράζει. Τέτοια εποχή, τώρα είναι η εποχή του. Λοιπόν, όμως είχε βάλει φρέσκα υλικά και αφήνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Με εντυπωσίασε και έδινε πάρα πολύ ωραία με την πάστα. Εντάξει, συγχαρητήρια και στις δύο. Είστε καλά. Το 6 είναι να πάρει το βραβείο. Το 6 παρακαλούμε. Έλα ένα χειροκρότημα. Έλα χειροκρότημα στην Ελένη που έχει το δεύτερο βραβείο. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Και το 14 για το βραβείο. Εγώ λέει Μάμαλου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και από εμάς. And the winner is... Λοιπόν, παιδιά, τώρα αρχίζουν τα ζόρικα, έτσι. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα βλέπω ένα ωραίο νούμερο και το πρώτο βραβείο το παίρνει το νούμερο 3 με την παστιτσάδα. Το νούμερο 3 παρακαλούμε. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ. Θα πω ότι ο Κόκορας ήταν 9 άρης προφανώς. Πρέπει να την κούρασε για να τον πιάγει πρώτα απ' όλα. Ήταν μια εξαιρετική παστιτσάδα. Δεν ήταν η πρωτοτυπία του πιάτου, αλλά ήταν η γεύση και τα υλικά που χρησιμοποίησε προφανώς, τα οποία δεν με άφησαν αδιάφορο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σπύρο τον Καλούδη με την Κυριακή Μπύρα για την εκδήλωση που θέλουμε να γίνει θεσμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους που ήρθατε εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Παναγιώτα, έτσι. Εδώ έχουμε και αναμνηστική πλακέτα. Η Κερκυραϊκή Παστιτσάδα κέρδισε το πρώτο βραβείο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ναι, ναι, εδώ είναι. Έτσι. Με Κερκυραϊκό μακαρόνι. Κατάς μισό λεπτάκι. Και όσα έχω από εδώ. Και όσα έχω από εδώ. Σπύρο, γίνεις και κιτάρα λαμπάνι. Έλα. Ναι, είπαμε καλά. Μπράβο. Να είσαι καλά, Παναγιώτα μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα τον άκουσα με λίγη άλλο, αλλά πάση. Άλλη μία, άλλη μαζί, άλλη μία, άλλη μαζί. Φωτογραφία. Πολύ ωραία. Και μια πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Την απειλή. Από μέρους μου θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που έφτιαξαν την πάστα, τα οποία ήταν εξαιρετικά, η ποιότητά τους γνωστή. Παιδιά, συνεχίστε όπως είσαστε. Λοιπόν, τώρα θα παρακαλέσουμε
όλους τους διαγωνιζόμενους να έρθουν να πάρουν ένα αναμνηστικό δίπλωμα και να βγούμε και μια φωτογραφία, γιατί θα είναι μια φωτογραφία που θα μείνει στην ιστορία για το πρώτο.